Εδώ είμαστε να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν θα μας απασχολήσει τώρα και κοντά μας είναι ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πέτρος Λεκάκης. Κύριε Λεκάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω ότι είστε μία από τις τελευταίες υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν για το Δήμο Θεσσαλονίκης κατά πολλούς, όχι όλους. Κατά πολλούς μια υποψηφιότητα έκπληξη μέσα από την πρωτοβουλία και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά την ανακοίνωση του κύριου Μπουτάρη ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να καταλήξετε οι περισσότεροι σύμβουλοι της πρωτοβουλίας. Πού πάτε, τι θα κάνετε, ποιον θα έχετε επικεφαλής, να βρείτε τον προσανατολισμό σας. Τελικά νομίζω ότι αρκετά άτομα βρίσκουν τον προσανατολισμό τους στο δικό σας πρόσωπο πλέον, κύριε Λεκάκη. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Ναι, κοιτάξτε, εμείς στην πρωτοβουλία, στη διοικούσα παράταξη, κάναμε μια διαδικασία εκλογική, την οποία όλοι οι συνάδελφοι τιμήσαμε και αποδεχτήκαμε, μέχρι που η συνάδελφος, η Καλυψό, η Γούλα, παραιτήθηκε και παραιτήθηκε από όλες τις θέσεις και από επικεφαλής της παράταξης από ψήφια δήμαρχος, αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε λοιπόν αρχίσαμε μία διαδικασία συζητήσεων, γόνιμων θα έλεγα, μεταξύ μας, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μία κοινή διαδρομή τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι έχουμε βρεθεί τα τελευταία 8 χρόνια και δουλεύουμε για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είμαστε άνθρωποι καθαρά αυτοδιοικητικοί, με αυτοδιοικητική εμπειρία, χωρίς κόμματα. Ξέρετε ότι εμείς λέμε ότι δεν απαρνιόμαστε τις πολιτικές και τις ιδεολογικές μας ρίζες, αλλά έχουμε μάθει όταν δουλεύουμε για τον Δήμο και για την τοπική αυτοδιοίκηση να ξεχνάμε το πού ανήκουμε πολιτικά. Γιατί τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν χρώμα. Τα προβλήματα είναι όλων των δημοτών. Αφού λοιπόν συζητήσαμε, καταλήξαμε στο να φτιάξουμε μία νέα παράταξη, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, είμαστε κομμάτι της πρωτοβουλίας και κομμάτι της διοίκησης του Δήμου. Δεν είναι όλη η πρωτοβουλία, δεν είναι όλη η διοίκηση του Δήμου. Είμαστε κομμάτι, οι οποίοι αποφάσισαμε να φτιάξουμε μία νέα παράταξη και να κάνουμε μία πρόταση για το Δήμο Θεσσαλονίκης καθαρά αυτοδιοικητική και με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Αυτό που είχε θέμα, που φάνηκε να έχει τελευταία θέμα πρωτοβουλία, προφανώς δεν είναι τα πολιτικά χρώματα, ίσως οι αποχρώσεις περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Λεκάκη. Εσάς αυτό που πήραξε την κυρία Γούλα και το δήλωσε και δημόσια σε συνέντευξη, ότι ο κύριος Μπουτάρης είχε αυτή την πολύ θερμή συνάντηση με τον κύριο Βούγια στο Δημαρχείο κτλ. Εσάς σας πείραξε αυτό αντίστοιχα? Εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σε σχέση με τη συμπεριφορά κανενός και ειδικά συναδέλφων, τους οποίους και εκτιμώ και αγαπώ και πορευτήκαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα θεσμικά να συναντά οποιονδήποτε του το ζητήσει και από εκεί πέρα ξέρετε ότι ο Γιάννης Μπουτάρης είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, είναι μια χαρισματική προσωπικότητα, η οποία πραγματικά αφήνει το αποτύπωμά της στην πόλη πλέον και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, είναι θετικό αυτό το αποτύπωμα. Προφανώς δεν θα επιζητούσατε διακάβος τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μια έγκριση πατρικού χαρακτήρα από τον κύριο Μπουτάρη. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ενήμερος από την πρώτη στιγμή που εμείς αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτή τη νέα δημοτική παράταξη. Τον ενημερώσαμε, του εξηγήσαμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, του εξηγήσαμε ποιο είναι το όραμά μας για την πόλη και πραγματικά μας είπε ότι προχωρήστε και κάντε το. Μπροστά στα διέξοδα που δημιουργηθήκανε, μια αυτοδιοικητική πρόταση κατά την άποψή μας, το πιστέψαμε και το πιστεύουμε ακόμα και τώρα ότι είναι ό,τι καλύτερο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε μια εποχή, ξέρετε, όπου λέτε ότι είναι η τελευταία χρονικά που ανακοινώθηκε, δεν ξέρουμε αν θα είναι η τελευταία υποψηφιότητα, έτσι, γιατί ο Κλισθένης ευνοεί τις πολλές υποψηφιότητες. Αλλά πέρα από τις πολλές υποψηφιότητες που ευνοεί, βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα αυτή τη στιγμή πηγαίνουν να καπηλευτούν υποψηφιότητες, ορίζουν, χρήζουν υποψηφίους. Πράγμα για το οποίο εμείς από το 2000 λέμε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Άρα, εδώ πέρα λοιπόν μπαίνει το ερώτημα αν ο Κλισθένης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την τοπική αυτοδιοίκηση ή όχι. Γιατί όταν φτάνουμε πάλι στο σημείο να ορίζουν υποψηφίους τα πολιτικά κόμματα, πραγματικά πηγαίνουμε πολλά χρόνια πίσω. Εμείς αυτό που λέμε ότι θέλουμε να είμαστε είναι ότι δεν θέλουμε να είμαστε ένα χρώμα στον πολιτικό χάρτη το βράδυ των εκλογών, ένας χρωματισμός. Εσείς όμως, εσείς προσωπικά κύριε Λεκάκη, είστε η συνέχεια της παράταξης του κύριου Μπουτάρη ή θα υπάρξει κάποιος άλλος? Δηλαδή την πρωτοβουλία νούμερο 2, δεν ξέρω πώς να τη βαφτίσω τώρα αυτή την κίνηση. Ούτως ή άλλως θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες, θα ανακοινώσουμε και το όνομά μας, θα ανακοινώσουμε και τους επόμενους υποψηφίους, οι οποίοι θα είναι και άνθρωποι από την κοινωνία, αλλά και άνθρωποι μέσα από την πρωτοβουλία. Αλλά αυτό που γίνεται, όπου ο καθένας σε αυτή τη χρονική στιγμή προσπαθεί να καπηλευτεί
το όνομα της πρωτοβουλίας. Εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν το κάνουμε, γιατί εμείς προερχόμαστε μέσα από την πρωτοβουλία. Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Δεν θέλω να πω ότι κάποιος θα καπηλευτεί το όνομα. Μπορεί κάποιος όμως να θέλει να δει το έργο της διοίκησης Μπουτάρη να συνεχίζεται. Είστε εσείς η συνέχεια αυτού του έργου. Επιπροσθέτως βέβαια, τα δικά σας οράματα, ο δικός σας σχεδιασμός, η πινελιά, η δική σας. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι εμείς μέχρι τις 31 Οκτώβου έχουμε δέσμευση και προς τους δημότες, αλλά και προς τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μπουτάρη, να συνεχίσουμε να διοικούμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρα ουσιαστικά η ολοκλήρωση του έργου της παρούσας διοίκησης που ολοκληρώνεται στις 31 Οκτώβου θα μας βρει εμάς όλους συμμέτοχους και αρρωγούς προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό εδώ πέρα το έργο. Για την επόμενη μέρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι φτιάχνουμε μια νέα αυτοδιοικητική πρόταση η οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά αν θέλετε και με το όταν ιδρύθηκε η πρωτοβουλία. Ήταν άνθρωποι από διαφορετικές κατευθύνσεις, από διαφορετικές αφετηρίες οι οποίοι συνενώθηκαν και στην πορεία μπήκε και ο υπόλοιπος ο κόσμος προκειμένου να αλλάξουμε την πόλη. Και σε ένα μεγάλο βαθμό το καταφέραμε και όλες είμαστε περήφανοι για αυτά που καταφέραμε. Κρατάμε τα καλά, ξέρουμε πλέον όμως και ποιες ήταν οι αστοχίες. Ξέρουμε ότι αυτά τα 8 χρόνια δεν ήταν μόνο επιτυχίες, υπήρξαν και αστοχίες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είμαστε έτοιμοι να διοικήσουμε το Δήμο από την πρώτη μέρα, χωρίς να υπάρχει κενό, γιατί είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι και γνωρίζουμε και έχουμε την εμπειρία πλέον και ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Ο Σπύρος ο Πέγκας θα σας λείψει, κύριε Λεκάκη, από τα αυτοδιοικητικά. Όλοι, πιστεύετε ότι θα λείψει από την πόλη. Όλοι οι συνάδελφοι θα λείψουν που ασχοληθήκαν τα τελευταία χρόνια από την πόλη, όταν αποφασίζουν και ειδικά, μια που αναφερθήκατε για τον Σπύρο τον Πέγκα, ο οποίος είναι στην πιο παραγωγική ηλικία, αν θέλετε, και ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αλλά έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Δεν ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις καμιά φορά αλλάζουν. Λέτε να γυρίσει και να συστρατευτεί. Μένουν κάποια ονόματα. Ο κύριος Μπαρμπουνάκης θα είναι μαζί σας και αρκετοί άλλοι. Μένουν κάποια ονόματα τα οποία βέβαια επίσης έχουν κάποια πορεία στα αυτοδιοικητικά. Ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Κουράκης. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι νεότερο προς τις δικές τους αποφάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Οι συνάδελφοι και ειδικά τώρα αναφέρεστε σε δύο ανθρώπους με τους οποίους και εγώ προσωπικά έχω πολλά χρόνια κοινή πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και δύο ανθρώπους οι οποίοι, αν θέλετε, είναι και εμβληματικές φυσιογνωμίες και έχουν τη δική τους ιστορία εδώ και πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς λέμε ότι όποιος συμφωνεί με το όραμα, με τις αρχές που θέτουμε και με τους ανθρώπους που συμμετέχουν, μπορεί να έρθει να συστρατευτεί προκειμένου να δώσουμε στην πόλη αυτό το οποίο εμείς ονειρευόμαστε. Μιλήσατε λοιπόν, κύριε Λεκάκη, για το ότι γνωρίζετε τις αστοχίες. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο και να το παρακολουθήσετε κι εσείς μαζί μας. Είναι οι Θεσσαλονικείς που λένε τι θέλουν από έναν υποψήφιο δήμαρχο, πώς ακριβώς βλέπουν τα προβλήματα της πόλης και τι θα ζητούσαν. Ας δούμε έτσι λίγο για να πάρουμε μια εικόνα πάνω κάτω τι γίνεται και να τα συζητήσουμε με τον κύριο Λεκάκη. Πώς θέλετε τον δήμαρχο να είναι? Όπως ήταν ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης μας άρεσε, ήταν καλός. Καλός ήταν. Να συνεχίσει τα έργα. Έτσι. Και φαινόταν ο άνθρωπος ότι τουλάχιστον δεν έκλεβε. Λοιπόν, έτσι να είναι και ο επόμενος. Την πόλη, την καθαριότητα, τα αυτοκίνητα, τα πάρκινγκ. Αυτά. Πείτε μου λίγο για τον κύριο Μπουτάρη και τη θητεία του και πώς φαντάζεστε εσείς τον επόμενο δήμαρχο. Σίγουρα καλύτερο. Γιατί τίποτα από όλα αυτά που λέω ότι πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος για την πόλη δεν έχει κάνει. Εγώ τώρα, ας πούμε, αναγκάζομαι να παρακάρω το αυτοκίνητό μου, πληρώνοντας ένα σωρό λεφτά. Και ενώ το αυτοκίνητο έχει τόσα ωφέλη τώρα στο κράτος, δεν το φροντίζουν καθόλου. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάζει την πόλη, να μπορεί να φτιάξει κάποια έργα επιπλέον που χρειάζονται στην πόλη, να προσέχει τις υποδομές του, όλα αυτά. Πώς ήταν ο κύριος Μπουτάρης, πώς πιστεύετε πρέπει να είναι ο επόμενος? Ο κύριος Μπουτάρης νομίζω ήταν ένας αρκετά καλός δήμαρχος. Πρέπει να πάει στην άκρη, να μπει ένας νεότερος άνθρωπος, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο του. Ένα έργο είναι αυτό του λιμανιού, έτσι. Βλέπουμε ότι ο Μπουτάρης έδωσε μία όθηση στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Έρχονται μεγάλα πλοία, είτε από Ιταλία, είτε από άλλες χώρες, τέλος πάντων, με πολλούς τουρίστες. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να είναι κοινωνικός, προσιτός στους ανθρώπους, μην είναι έτσι απόμακρο θα... και να ενδιαφερθεί, ρε παιδιά, για τα... αυτά που εξυπηρετούν την πόλη και τους πολίτες. Συγκεκριμένα, τι να σου πω, να λέω πάλι τα ίδια.
καθαριότητα, σε αυτά δεν αξίζει. Αλλά ένας άνθρωπος με κοινωνικότητα, με ειλικρίνεια και τιμιότητα, ρε παιδιά. Όλα τα άλλα γίνονται. Το να επικεντρώσει το ρόλο του καθαρά στην πόλη και να ξεκινήσει με τα σοβαρά τα θέματα που απασχολούν όλο αυτόν τον καιρό, όπως είναι η συγκοινωνία. Και από εκεί και πέρα, την παιδεία, ας πούμε, τα σχολεία αυτά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο προκύπτει, ας πούμε, και απασχολεί το τοπικό, την τοπική κοινωνία. Κοιτάζει τους πολίτες που είναι η δικιά του η δικαιοδοσία. Και δεύτερον, να μπορεί να γυρίζει και να βλέπει και τους πολίτες. Όχι μόνο όταν βγει και μετά τους ξεχνάει. Τι έργα πρέπει να γίνουν στην πόλη, πιστεύετε, που θα δώσουν θετικό πρόσημο στην πόλη? Καταρχάς, να δίνονται πάρα πολλές άδειες για πάρκινγκ για τα γιοταχή. Και δεύτερον, να υπάρχει μεγάλη καθαριότητα. Πρέπει να κάνει αρκετές καινοτομίες πάνω σε αυτά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Μπουτάρης, πολλά από τα οποία ήταν σωστά. Πρέπει να επεκτείνει και ορισμένα ακόμα πράγματα. Μπορεί, παραδείγματος, κάνει καθαριότητα και το θέμα του πάρκινγκ. Η πόλη έχει χοντρά προβλήματα για ό,τι έχει σχέση με την κυκλοφορία. Αυτό τώρα ήταν, πώς το λένε, ακόμα από το Βούγια, ο οποίος ήθελε να δώσει κάποιες λύσεις. Δεν έγινε τίποτα. Τα πράγματα, δηλαδή τώρα η Τσιμισκή το πρωί είναι θάνατος, η Παραλιακή το μεσημέρι τα ίδια. Μάλιστα. Μας βλέπετε εδώ, χαμογελάμε βέβαια, γιατί, κύριε Λακάκη, καθαριότητα, δρόμοι. Καθαριότητα, πάρκινγκ. Δύο στις τρεις κουβέντες και απαντήσεις των αγαπητών τηλεθεατών, των αγαπητών συνεντευξιαζόμενων στο ρεπορτάζ είναι αυτές. Και φυσικά κάποιες καινοτομίες. Με λίγα λόγια, δηλαδή καθημερινότητα. Καθημερινότητα, ακριβώς. Αυτό είναι η καθαριότητα, αυτό είναι το πάρκινγκ, αυτό είναι το κυκλοφοριακό. Αλλά ξέρετε κάτι, άκουσα έναν κύριο να λέει ότι, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο το λένε λίγοι, και λίγο το έχουμε τονίσει κι εμείς, αν θέλετε, γιατί περισσότερο τον κόσμο τον ενδιαφέρει η καθημερινότητα, ό,τι και δικαίως. Αλλά εάν βάλουμε αυτά τα 8 χρόνια που είμαστε διοίκηση και είναι τα χρόνια μέσα της οικονομικής κρίσης, με κομμένες τις επιδοτήσεις από την κεντρική πολιτεία και με έναν Δήμο, ο οποίος δημοσιονομικά ήταν κατεστραμμένος, μπήκε μια τρομερή τάξη στα οικονομικά του Δήμου. Και το άκουσα γιατί το είπε κάποιος κύριος στην αρχή. Μπήκε μια τρομερή τάξη στα οικονομικά του Δήμου. Και αν θέλετε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε. Και όπως επίσης ότι έφτασε και η ώρα να ασχοληθούμε λίγο με κάποια θέματα, όπως είναι το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού με τα ωφέλη που φέρνει στην τοπική κοινωνία. Έχουμε από την άλλη το αεροδρόμιο, το οποίο η Fraport μπαίνει και κάνει μια τρομερή επένδυση με αύξηση των αφήξεων και των αναχωρήσεων από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την Εχνατία Οδό. Έχουμε δηλαδή έργα τα οποία μπορούν την επόμενη μέρα να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη μια πραγματική δύναμη στα Βαλκάνια. Τώρα, για να επανέλθουμε πίσω. Πραγματικά, στο θέμα της καθαριότητας, αν και ξέρετε τώρα, κάνουμε ουσιαστικά έναν απολογισμό, αν θέλετε, διοικητικό των τελευταίων χρόνων. Ίσως και μια παράθεση σχεδιασμού, αν έχετε κάτι εσείς κατά νου, κύριε Λεκάκη, ναι, να αλλάξει. Απλά αυτή όχι, μιλάμε, ναι, μιλάμε αυτή τη στιγμή. Εμείς λέμε ότι τις αστοχίες τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε, μιλάμε καθημερινά με τον κόσμο. Η καθαριότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα που αναφέρουν πολλοί, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα της καθαριότητας στους τελευταίους μήνες από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της θητείας. Πραγματικά γίναν προσπάθειες με κατάλληλες επιλογές, με κατάλληλους ανθρώπους, αλλά ξέρετε ότι είναι και πολλά και τα άλλα τα προβλήματα τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Όπως, για παράδειγμα, ότι η καθαριότητα αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μισό προσωπικό. Γιατί το μνημόνιο δεν επιτρέπει τις προσλήψεις, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Όπως όταν λέγαμε για την κυκλοφορία, η δημοτική αστυνομία λειτουργεί με μισό προσωπικό από ό,τι είναι οι οργανικές θέσεις. Και τώρα με την κινητικότητα ετοιμάζονται δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι όταν πριν κάποια χρόνια είχε καταργηθεί η δημοτική αστυνομία και μεταφερθήκαν σε διάφορες υπηρεσίες, να γυρίσουν πάλι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν είναι και θέμα διαχείρισης προσωπικού, αλλά και θέμα των οικονομικών συνθήκων και αυτά τα οποία μας επιτάσσουν, τα μνημόνια τα οποία περάσαμε. Άρα λοιπόν δεν είναι η μόνη ανάγνωση. Εμείς
εννοείται ότι θέλουμε μία πόλη καθαρή και πάνω απ' όλα θέλουμε να βλέπουμε πολίτες χαμογελαστούς και πάλι, να βλέπουμε πολίτες οι οποίοι θα έρχονται στο Δήμο, θα εξυπηρετούνται όπως πρέπει να εξυπηρετούνται και θα έχουν όσο λιγότερα προβλήματα γίνεται σε σχέση με την εποχή την οποία ζούμε. Πάντως, κάποιοι υποψήφοι που πέρασαν από αυτή την εκπομπή, κύριε Λεκάκη, στο θέμα της καθαριότητας ειδικά και του προβλήματος που εντοπίζετε, το αποδίδουν σε ένα πρόγραμμα λιπές ή κακό πρόγραμμα. Κοιτάξτε, όχι αποκλειστικά στην έλλειψη προσωπικού. Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν ξέρω ποιοι πέρασαν και ποιοι τα είπαν αυτά και καλά κάνουν οι υπόλοιποι υποψήφοι και το λένε. Αλλά να ξέρετε και κάτι. Κανένας δεν έχει μαγικό ραβδάκι. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ασκήσει διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υπόσχεται εκ των προτέρων πολλά πράγματα. Εμάς δεν ταιριάζει ούτε, αν θέλετε, στην πορεία μας μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτά τα χρόνια να λέμε ότι έχουμε μαγικό ραβδάκι και την επόμενη θα λύσουμε. Λέμε όμως ότι ξέρουμε, ότι έχουμε δει, ότι δουλέψαμε και πλέον μπορούμε και να λύσουμε. Το ότι δουλέψατε προφανώς δεν το αμφισβητεί κανείς, γιατί από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον από κάποια άλλα ρεπορτάζ θεωρήθηκε η δική σας διοίκηση, η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη, ως η διοίκηση που ίσως και να κοιμόταν κάποια πρόσωπα της μέσα στο Δημαρχείο, για τέτοιες ώρες εργασίας μιλάμε, και χωρίς να θέλω να σας κολακέψω. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στις περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Λεκάκη, για τη στάθμευση, το άλλο θέμα που αναφέρθηκαν οι πολίτες. Έγινε μια προσπάθεια με αυτό το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Έχει πετύχει μερικώς, έχει αφήσει κάποια παράπονα βέβαια στους πολίτες του κέντρου. Ναι, όποια αλλαγή και να γίνει η οποία, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών ξεβολεύει, στην αρχή έχει αντιδράσει. Εγώ θα σας θυμίσω ότι όταν κάναμε τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, τότε ο κόσμος είχε αντιδράσει τόσο πολύ που εμείς όταν περνούσαμε από την Αγία Σοφία, σηκώνονται και έλεγαν ήταν αυτό που κάνατε. Πλέον όμως η Αγία Σοφία έχει γίνει ένας πεζόδρομος, ο οποίος είναι κόσμημα για την περιοχή. Αν θέλετε, όταν κάναμε το φιλοξενείο ετούντων άσυλο στην κοινωνική πολιτική για τους πρόσφυγες στους Σταύλους της Παπάφη, είχαμε αντιδράσεις όχι μόνο από τους κάτοικους περιοχής, αλλά και από την τότε αντιπολίτευση. Και πλέον η περιοχή εκεί πέρα όλη έχει αγκαλιάσει αυτή τη δομή και ζουν αρμονικά όλοι μαζί. Έτσι και με την ελεγχόμενη στάθμευση. Τα τελευταία χρόνια από τις αστοχίες όπου υπήρχαν, δεν υπήρχαν κάρτες στα περίπτερα. Έψαχνε ο κόσμος να βρει κάρτες, δεν βρήκαν. Δεν υπήρχε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η δημοτική αστυνομία για να ελέγχει. Άρα, ανεξέλεγκτο, ο καθένας έβαζε το αυτοκίνητό του στο κέντρο. Πλέον, αυτή τη στιγμή, έχουμε τους επισκέπτες του κέντρου, οι οποίοι λένε ότι απολαμβάνουν το σύστημα, γιατί πλέον βρίσκουν πολύ εύκολα πάρκινγκ και με εξελιγμένους πλέον τρόπους, με το κινητό τους τηλέφωνο, γίνεται η πληρωμή κτλ. Δεν χρειάζεται να ψάχνουν να βρουν το περίπτωμα να πάρουν την κάρτα. Υπάρχουν όμως και οι κάτοικοι του κέντρου, οι οποίοι λένε ότι εμείς χάσαμε θέσεις πάρκινγκ. Ναι. Όντως είναι θέμα. Είναι θέμα, αλλά εμείς στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης έχουμε σκοπό να το επεκτείνουμε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Προς όφελος μία πάλι επισκεπτών στο κέντρο ή και προς μονίμων κατοίκων. Προς όφελος και των μονίμων κατοίκων. Mm. Δεν είναι μόνο οι επισκέπτες. Είπαμε ότι είναι καλός ο τουρισμός, καλοί επισκέπτες, αλλά δεν είναι μόνο οι επισκέπτες. Είναι και οι άνθρωποι που ζουν εκεί, οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Ξέρετε ότι μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι άνθρωποι που εργάζονται στα μαγαζιά του κέντρου. Γιατί δεν μπορούν πλέον να κατέβουν με το αυτοκίνητό τους. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι και ένας συνδυασμός άλλων παραγόντων. Εάν στην πόλη μας η αστική συγκοινωνία λειτουργούσε κανονικά και μπορούσε ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, εάν είχε φτιαχτεί το μετρό, εάν υπήρχαν εναλλακτικοί τρόποι για να κατέβει κάποιος στο κέντρο, θα ήταν πολύ λιγότερα τα παράπονα. Η αστική συγκοινωνία έχει περίπου 2 χρόνια που έχει προβλήματα. Τώρα, 1 χρόνο που έχει προβλήματα. Το μετρό, βέβαια, είναι ένα έργο το οποίο θα απολαύσει και ίσως να πιστωθεί κιόλας μια επόμενη διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Δεν νομίζω ότι θα την πιστωθεί τόσο. Ξέρετε, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτά είναι για τις φωτογραφίες. Αυτά είναι άλλης γενιάς. Αυτά είναι άλλης γενιάς και άλλων εποχών η φωτογραφία. Θα είναι όμως ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει την πόλη μας. Θα βοηθήσει την πόλη μας. Το οποίο, ναι, μεν θα είναι περιορισμένο στην αρχή, αλλά πραγματικά θα λύσει προβλήματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό που έγινε στο παρελθόν με τον κύριο Μπουτάρη, κύριε Λεκάκη, όσον αφορά τον σταθμό Βενιζέλου? Συμφωνώ. Θα αλλάζατε κάτι σήμερα εσείς? Δεν θα άλλαζα τίποτα. Ήμουνα και μέλος της διοίκησης και ψήφισα όλες τις αποφάσεις και θεωρώ ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ σωστή κίνηση που θα έπρεπε να κάνει ο καθένας. Παρόλο και που θεωρώ αφήνει ότι πίσω αυτή τη στιγμή ένα σταθμό. Και θεωρώ ότι ο σταθμός αυτός όταν θα λειτουργήσει θα είναι ένας σταθμός στον οποίο θα επισκέπτονται και οι κάτοικοι και οι τουρίστες καθαρά και μόνο για να απολαύσουν αυτό που θα γίνει. Άρα θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο,
το να γίνει μία καθυστέρηση από το να διασωθεί ο θησαυρός ο οποίος βρίσκεται εκεί. Πάμε στις διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας για τη συνέχεια της εκπομπής.